Τη δυσφορία του εκφράζει προς τον Πρωθυπουργό ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», αναφέροντας ότι προσπάθησε πάρα πολλές φορές. Έχετε ακούσει όλες αυτές τις παρεμβάσεις μέσα από το πλαίσιο της εκπομπής στη συχνότητα του 984, με επιστολές, επαφές με θεσμικούς φορείς, να προωθήσει λύση για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι ιεραρχημένα, κοστολογημένα, πείτε το όπως θέλετε, ξέρουν τι ζητάνε. Είναι αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά, αλλά δεν υπήρξε ποτέ η ανάλογη ανταπόκριση από τους υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς. Είπα και κάτι άλλο στο πρώτο μέρος της εκπομπής ως παρατήρηση, ότι να δείτε από εδώ και κάτω πόσα μαλώματα θα έχετε και πόσα δάχτυλα θα κουνηθούν εκεί στο Αρκαλοχώρι. Για αυτή σας την αποκοτιά να στείλετε μήνυμα και επιστολή ανοιχτή στον Πρωθυπουργό. Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την επίσκεψή σας στο Αρκαλοχώρι σαν Πρωθυπουργός είχατε δεσμευθεί ότι δεν θα μας ξεχάσετε όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, και μάλιστα θεωρήσατε το σεισμό ως ευκαιρία για να δημιουργηθεί μια νέα σύγχρονη πόλη. Σήμερα ως Πρωθυπουργός και ως υποψήφιος Πρωθυπουργός σας ζητούμε να μας δώσετε άμεσα τις απαντήσεις που απέφυγαν εντέχνως να μας δώσουν οι υπουργοί σας στα θέματα που θέσαμε. Είναι αυτονόητο ότι η ανάληψη ημί των ευθυνών θα αξιολογηθεί από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Στοπ. Από εδώ το ξεκινάμε. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε? Καλή σας μέρα και Χριστός Ανέστη, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μετά το Πάσχα. Αλήθως. Αλήθως ο κύριος, κύριε Γκαντάτσιο. Τα σχόλιά μου τα ακούσατε. Πάμε σε μια γενική για αρχή τοποθέτηση. Κυρία Δουλγεράκη, είμαστε πάλι 19 μήνες στο ίδιο έργο θεατές, στο ίδιο έργο ακροατές, και κάποιοι θα θέλανε να είμαστε και στο ίδιο έργο χειροκριτητές. Για τα αυτονόητα που δόθηκαν στην αρχή και έπρεπε να δοθούν από μια ευνομούμενη πολιτεία, άλλη μόνο. Όμως δυστυχώς από εκεί και πέρα, όπως επισημαίνουμε σε αυτή την ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό, 19 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό, η κατάσταση είναι απελπιστική. Το θυμάμαι δεν θα πει βγάζω μια εγκύκλιο. Το θυμάμαι δεν θα πει γίνονται δεσμεύσεις λογαριασμών. Το θυμάμαι δεν θα πει γίνονται κατασχέσεις ακινήτων σε σεισμόπληκτες περιοχές. Το θυμάμαι δεν θα πει ότι 19 μήνες 700 άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ. 600 μαθητές είναι ακόμα σε σχολεία μέσα σε κοντέινερ. Αυτά δεν θα πει θυμάμαι. Ούτε θυμάμαι θα πει ότι από τους 1.400 φακέλους έχουν πάρει έγκριση περίπου 10. Θυμάμαι θα πει ότι σκύβω πραγματικά στο πρόβλημα, ακούω τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αν μη τι άλλο προσπαθώ να τις λύσω γρήγορα. Αυτό θα πει θυμάμαι. Και ναι μεν, κυρία Δουλγεράκη, τα φώτα της δημοσιότητας από εσάς, δηλαδή τους δημοσιογράφους, δεν έχουν πέσει. Να μην γελιόμαστε. Κρατάτε το θέμα και σας ευχαριστούμε. Όμως, ουσιαστικά η κατακρίδα για μας είναι τι, και το συμπέρασμα, ότι κύριε Πρωθυπουργέ μας ξεχάσατε. Μείναν μόνο τα παχιά λόγια, και δυστυχώς με παχιά λόγια ούτε σπίτια χτίζονται, ούτε μαγαζιά ανοίγουν, ούτε σχολεία ξαναχτίζονται, ούτε επιστρέφουν και οι 3.500 συντημότητες μας που έχουν φύγει. Μια κοινωνία δεν ορθοποδεί με παχιά λόγια. Είχατε δεσμευτεί ότι δεν θα μας ξεχάσετε και δυστυχώς έγινε το αντίθετο. Αυτά εν ολίγη, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι η φωνή του συλλόγου, δεν είναι ένα κείμενο δύο σελίδων, είναι η φωνή μιας κοινωνίας, είναι η αγωνία μιας κοινωνίας που ξεχάστηκε εν αντιθέσει με τις υποχέσεις. Και δεν το βλέπουμε μόνο εδώ, το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, αλλά εμείς επειδή ζούμε εδώ, δεν μας αρκούν οι εγκύκλοι. Και μάλιστα το ζητούμενο και το παράλογο ποιο είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι ενώ σε όλες μας τις σκέψεις, σε όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, σε όλα μας τα κείμενα που κάνουμε, παίρνουμε τις απαντήσεις ότι ναι, είναι σωστό αυτό, ναι, θα γίνει. Σε απαντήσεις σε βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο ότι θα γίνει η απλοποίηση των διαδικασιών, θα γίνει, υπάρχει πρόγραμμα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και θα το δούμε. Όμως αυτά δεν γίνονται. Δεν ξέρω αν αυτή η κοινωνία πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικά κοινωνικών προβλημάτων. Ούτε νομολάγνοι είμαστε, ούτε θέλαμε να μας υπενθυμίσουν την νομολογία και την νομοθεσία που, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε δικηγόροι ούτε νομικοί, αλλά έχουμε κάποιους που μας ενημερώνουν και μας συμβουλεύουν. Ξέραμε
ισχύει, ποια είναι η νομοθεσία. Και βέβαια ουσιαστικά αυτό που ζητούμε είναι μια πολιτική παρέμβαση. Αυτό λοιπόν είχαμε επιδιώξει και την προηγούμενη φορά στον κύριο Πρωθυπουργό, όταν είχε έρθει και επισκέφθηκε μόνο το Καστέλι και όχι εμάς, είμαστε δίπλα από το Καστέλι. Αυτό λοιπόν θέλουμε και τώρα. Να τον δούμε από κοντά, να θέσουμε τα ίδια προβλήματα που πιθανόν να μην έχει φτάσει το εύρος του προβλήματος και να μην το έχει δει πραγματικά πώς είναι. Μάλιστα. Το θεωρείτε πιθανό να μην ξέρει ποιο είναι το εύρος του προβλήματος, διότι υφυπουργός στον πρωθυπουργό ήταν εκείνος ο οποίος ερχόταν, ήταν εκείνος και είναι εκείνος ο οποίος σήμερα σας παραπέμπει κάθε φορά που θα υπάρξει ένα αίτημα στα αρμόδια υπουργεία. Θεωρείτε ότι δεν γνωρίζει? Τότε, κυρία Δουλγεράκη, αν δεν γνωρίζει πραγματικά το πρόβλημα, η μόνη δεύτερη τέτοια δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως το μήνυμα το στείλατε και από την πρώτη σας τοποθέτηση, γιατί λέτε στην επιστολή σας: ναι μεν, είναι αυτονόητο ότι η ανάληψη ημί των ευθυνών θα αξιολογηθεί από το σύνολο της κοινωνίας, και πριν από λίγο αναφέρατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο έργο χειροκροτητές με ό,τι αυτό συνεπάγεται εξαιτίας όλων αυτών που βιώνετε όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι οι αριθμοί πίσω από τους οποίους κρύβονται οι άνθρωποι λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Πόσοι μένετε σε κοντέινερ? Περίπου 700 άνθρωποι μέσα σε κοντέινερ. Ωραία. Πόσα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ? 3 σχολεία, περίπου 600 μαθητές. Και μόνο να σας πω ότι οι μαθητές του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου, 280 παιδιά περίπου, αυλίζονται σε μια μικρή αυλή περίπου 100 τετραγωνικά. Αυτό είναι αρκετό. Πόσες αιτήσεις... 280 παιδιά, ναι, σε μια αυλή πάνω στην εφηβεία να αυλίζονται σε μια μικρή αυλή, σε ένα προάβλιο χώρο, 100 τετραγωνικών. Πόσοι φακελοί είναι να κατατεθούν? 8.000. Πόσοι έχουν κατατεθεί? 1.400 και έχουν πάρει έγκριση 10 με 12. 10 με 12. Αυτά ήταν πριν το πάθος. Πόσοι μήνες μετά? 19 μήνες μετά. Γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση? Προσέξτε, σωστά το είπατε σε κάποια στιγμή σε αποστροφή τους λόγους σας. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ανά την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν τραγικές καθυστερήσεις και περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες, βρίσκονται σε μια πορεία τελείως διαφορετική. Η κανονικότητα δεν υπάρχει, η ζωή δεν μπορεί να επιστρέψει με ευκολίες, ο μαρασμός ο οικονομικός κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές, βλέπεις την Εύβοια, όπου τα σχέδια προχωρούν και υλοποιούνται και είναι οι ταχύτητες εκεί υλοποίησης των έργων τρελές. Για ποιο λόγο όλη αυτή η διαφορά? Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση, γιατί στη μία περίπτωση είναι αυτή η ταχύτητα και στη δική σας την περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε και από εκεί μια απάντηση, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ίδια πολιτεία. Βέβαια για την Εύβοια έτσι μας λένε ότι προχωρούν. Αυτό το κρατάμε σε εισαγωγικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, το ξέρετε γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και έχει υποθεί και δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα βήματα γίνονται, αλλά γίνονται τα βήματα. Ακριβώς. Το ίδιο θα θέλαμε λοιπόν και εμείς εδώ να γίνει. Δηλαδή, όπως και στην Εύβοια και καλώς έγινε, δόθηκε το Εύβοια Πάση και στη Σάμο, το ίδιο. Εδώ γιατί εξαιρεθήκαμε? Γιατί εξαιρεθήκαμε και από την ψηφιακή μέρημνα. Ούτε ένα παιδί πήρε το πρόγραμμα των υπολογιστών, όπως και στις άλλες περιοχές και στις επιρροπίτες. Γιατί εξαιρεθήκαμε από την αναστολή των πληθυριασμών? Έχουμε πει σε άλλες περιοχές έχει δοθεί αναστολή πληθυριασμών 4 και 5 χρόνια. Εδώ δόθηκε ένα εξάμηνο και πριν λήξει το εξάμηνο επιδόθηκαν κατασκευήρια ακινήτων. Γιατί λοιπόν? Να μην πούμε για τις επιστρεπτές προκαταβολές που δόθηκαν αλλού και δεν δόθηκαν εδώ και καλώς δόθηκαν. Έτσι. Αλλά μας προβληματίζει και μας ανησυχεί, γιατί αυτός ο διαχωρισμός. Είμαστε παιδιά της ίδιας πολιτείας, είμαστε Έλληνες πολίτες, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Ζούμε κάτω από τον ίδιο χώρο. Έχουμε έναν κοινό πρωθυπουργό και ψηφίζουμε ακριβώς όπως ψηφίζουμε παντού. Ζητούμε λοιπόν τα ίδια μέτρα, δύο μέτρα
2 σταθμά. Mm. Γιατί δεν επιχειρήσατε να ανέβετε ποτέ στην Αθήνα, να πάτε στο Μαξίμου? Θα γίνει και αυτό. Είναι, όλα είναι δρομολογημένα να γίνουν. Απλώς έχουμε, πάμε βήμα-βήμα. Είδατε, μετά την Γενική Συνέλευση εξοδοτηθήκαμε τη συνέλευση να επιδώσουμε στην αποκεντρωμένη. Περιμέναμε την απάντηση αποκεντρωμένη και ήρθε. Ήταν μια απάντηση καθαρά υπηρεσιακή. Δεν είχε καν υπογραφή υπουργού από κάτω. Και βλέπετε ότι αμέσως μετά το Πάσχα στέλνουμε την ανοιχτή επιστολή. Περιμένουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και περιμένουμε να δρομολογηθούν κάποια πράγματα. Πάντως, κύριε Γκντάτσιο, κατ' εμέ και βάσει της κοινής λογικής, έτσι όπως το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο και από το Αρκαλοχώρι και εκτός Αρκαλοχωρίου, την ευθύνη δεν μπορεί να τη φέρει ένα πρόσωπο. Το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, οι βουλευτές, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, όποιες προσπάθειες και αν έχουν κάνει μέχρι σήμερα, οι οποίες λίγες ήταν ως φαίνεται βάσει του αποτελέσματος, φέρουν ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή. Αυτό λέει ο περισσότερος κόσμος και δεν μασάει τα λόγια του πια, ούτε σε καφενείο, ούτε δημόσια, ούτε με κατηδίαν. Δεν μασάει πια τα λόγια του κανένας πολίτης. Και καλά κάνει, και όπως βλέπετε και εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Οι ευθύνες σίγουρα δεν βαρύνουν ένα πρόσωπο και βέβαια όποιον βαρύνουν, όπως είδατε και καταλήγουμε στο τέλος, είναι αυτονόητο ότι η ανάληψη ήμι των ευθυνών θα αξιολογηθεί από το σύνολο της κοινωνίας και δεν βαρύνει μόνο ένα πρόσωπο η ευθύνη. Πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό και εμείς πίσω από αυτή τη φράση υπονοούμε και κρύβεται αυτό που λένε στα καφενεία, αυτό που λένε ανοιχτά πλέον όλοι οι πολίτες, είναι ένα παράπονο, είναι μια αλήθεια. Ότι δεν φταίει ένα πρόσωπο το ότι δεν έχουν προχωρήσει πράγματα στην περιοχή. Κάτι άλλο φταίει. Είναι η διεκδίκηση και ο τρόπος που η διεκδίκηση αυτή γίνεται. Λένε οι περισσότεροι. Σας απαντώ με τον τρόπο έτσι όπως το κρίνουν οι άνθρωποι και μου το μεταφέρουν. Είναι η κοινή λογική τους, είναι η δική τους η απογοήτευση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτός από τους οικίσκους, έχουν εξεσπιτωθεί, έχουν φύγει, έχουν αλλάξει τη ζωή τους, έχουν αλλάξει τα οικονομικά τους τα δεδομένα. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δυσκολίες ο οικογενειακός προϋπολογισμός τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται ακόμα από φίλους, γνωστούς, συγγενείς στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί έχει χρειαστεί μαζί με τα παιδιά τους να φύγουν για να μπορέσουν και τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε άλλα σχολεία. Και την ίδια ώρα βέβαια το πανηγύρι συνεχίζεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την προσπάθεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στα νούμερα αυτά, δηλαδή σύσταση φακέλου 1400 έχουν κατατεθεί, 10-12 έχουν εγκριθεί στοιχεία μόλις πριν από το Πάσχα σε κατάσταση τέλος πάντων να συσταθούν φάκελοι ή υποσύσταση φάκελοι 8.000 στον αριθμό βάση των αιτήσεων. Αυτά είναι τρελά και εξωπραγματικά τα νούμερα, κύριε Γκντάτσιο, αλλά υπάρχουν και όλα εκείνα με τους πληστηριασμούς, με τις κατασχέσεις, με τις δεσμεύσεις χρημάτων, αυτό το πήγαινε έλα, την ταλαιπωρία που χρειάζεται κάποιος ακόμα και με μία απλή εντολή να δώσει ή να υπενθυμίσει ότι τα χρήματα αυτά είναι αφορολόγητα, είναι εκείνη η άρνηση ακόμα και το υπόλοιπο ποσό το οποίο χρειάζεται να σας δώσουν, εκείνο το 20-30% πόσο απομένει, είναι η άρνηση να δοθεί στον καθένα από εσάς. Ακριβώς για ποιο λόγο δεν ξέρετε. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Δουγκεράκη. Κάναμε 45 μέρες αγώνα για ένα αυτονόητο θέμα. Το ότι ενώ υπήρχαν κύκλοι και υπουργικές αποφάσεις ότι τα χρήματα είναι αδέσμευτα, κατάσχεσα και αφορολόγητα, κάναμε 45 μέρες αγώνα για να αποδεσμευτούν τα χρήματα δικαιούχων. Πιθανόν να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Και εκεί οι τράπεζες, εφόσον δεν ενοχλήθηκαν, να συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Είναι από εκεί πέρα όμως ξεκινά και ένας άλλος αγώνας. Έχουμε πει και στην εκπομπή σας, λίγο πριν το Πάσχα, στην τελευταία νομική επικοινωνία πριν το Πάσχα, το ότι από αυτούς τους 10-11 που έχουν πάρει την έγκριση και έχει βγει ότι είναι δικαιούχοι για να προχωρήσουν, έχει βγει πράξη καθορισμού λοιπόν και έχουν βγει δόσεις
του ποσού που θα λάβουν από, το, από την αρρωγή και από το τραπεζικό άτοκο δάνειο, το 20%, έχουν απευθυνθεί σε τράπεζες και μάλιστα και σε όλες τις τράπεζες, σε όλα τα καταστήματα εδώ στην Κρήτη. Και ή οι τράπεζες δηλώνουν άγνοια που δεν το πιστεύουν, ή δηλώνουν άρνηση συμμετοχής. Και εκεί βέβαια από εδώ και πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο αντάθη, το οποίο ενώ υπάρχει πάλι νομολογία, ενώ υπάρχει πάλι ΦΕΚ, υπάρχει πάλι προσωπική δέσμευση ότι θα υπάρχει 20% αρρωγή και άτοκο δάνειο από τις τράπεζες, αυτό ήδη οι τράπεζες στα πρώτα βήματα ανθρώπων που προσπάθησαν να χτίσουν τα σπίτια τους βλέπουν κλειστή την πόρτα. Θα είναι το επόμενο πρόβλημα που θα συναντήσουμε. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι. Ας απαντήσουν εκείνοι οι οποίοι πρέπει να απαντήσουν για αυτά τα οποία βιώνετε εδώ και τόσους μήνες. Κύριε Κεντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Επίσης, καλή συνέχεια.